Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτα στην πλατεία της Ανάστασης και από αύριο Πέμπτη αναμένεται να κλείσει η οδός Ναβαρίνου στον χώρο μπροστά στον Ιερό Ναό για μία εβδομάδα περίπου. Αυτό θα συμβεί επειδή στις εργασίες περιλαμβάνεται παρέμβαση και στην οδό Ναβαρίνου, το κατάστρωμα της οποίας θα ανυψωθεί σε σχέση με το υπάρχον. Η κυκλοφορία στην οδό Ναβαρίνου θα σταματήσει προσωρινά μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν παράκαμψη μέσω των οδών Ηρών, Κρήτης και Άβρας και Αντιστρόφος. Για τις εργασίες μας μίλησε ο Αντιδήμαρχος Υποδομών και Πολεοδομίας Ανδρέας Καραγιάννης, ενώ τον προβληματισμό του για την χρονική περίοδο που επιλέχτηκε να γίνει το έργο εξέφρασε στην Νότια Ελληνική Τηλεόραση ο Επικεφαλής Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών και Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Αντωνόπουλος. Έχουν ξεκινήσει εργασίες για την ανάπλαση στην Ναβαρίνου, που είναι στην πλατεία της Ανάστασης. Ήδη έχουμε υποβαθμίσει το επίπεδο της Ναβαρίνου για να μπορέσει να υποδειχθεί τους κυβολήθους. Σήμερα ο εργολάβος κατασκευάζει το κράσπεδο το οποίο βρίσκεται προς το μέρος της πλατείας και έτσι ερχόμαστε σήμερα στην ποιότητα ζωής για να πάρουμε μια απόφαση για την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Ναβαρίνου, η οποία θα γίνεται για τα βαριά οχήματα, θα γίνεται από την Ηρώων, θα μπαίνει Κρήτης και θα ξανακατεβαίνει Άβρα στην Ναβαρίνου και για το λεωφορείο. Όσον αφορά τα μικρότερα αυτοκίνητα, μπορούν να μπαίνουν λίγο πιο πριν στους μικρότερους δρόμους που είναι η μικρή κυκλοφορία, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όλα αυτά θα κρατήσουν μια εβδομάδα 10 μέρες, ώστε να κάνουμε πλέον την υπόβαση όπως πρέπει και να τοποθετηθούν οι κυβόληθοι, άρτια όπως προβλέπεται στη μελέτη, για να το δώσουμε μετά πάλι σε κυκλοφορία. Οι ρυθμίσεις ξεκινάνε από αύριο, Πέμπτη. Η προσωρινή διακοπή της Ναβαρίνου είναι ένα θέμα άκερο, γιατί είναι αναμονή, είμαστε στην έναρξη της τουριστικής καλοκαιρινής περίοδου για την πόλη μας. Θα δημιουργήσει προβλήματα, αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι αν θα μπορούσε αυτό να έχει αποφευχθεί. Θεωρούμε ότι μπορούσε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα ή θα μπορούσε να αναβληθεί, ας λέγαμε, για το τέλος της λήξης της περίοδου. Ούτως ή άλλως τα προβλήματα που έχει η Ναβαρίνου είναι δεδομένα. Είχαμε πρόσφατα μία συζήτηση για το γενικότερο σχεδιασμό της κυκλοφοριακής ροής της Ναβαρίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμόσαστε, που είχαν γίνει τοποθετήσεις και αποφορήσεις πόλης. Γενικότερα υπάρχει ένας σκεπτικισμός για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η Ναβαρίνου σε γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, αν θα είναι πεζόδρομος, αν θα είναι μονόδρομος ή αν θα παραμείνει στην αμφίδρομη κυκλοφορία όπως είναι σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως όλοι γνωρίζουμε, σχετίζεται με τις οδούς που δεν έχουν ακόμα διανυχθεί, τις κάθες δηλαδή οδούς στην Ναβαρίνου και το σχέδιο πόλης. Είναι δρόμοι όπως είναι η Βουλγαροκτώνου και άλλοι, η Μεγάλο Αλεξάνδρο και άλλοι δρόμοι, οι οποίοι θα αποσυμφορήσουν την περιοχή. Με δεδομένη λοιπόν τα προβλήματα που έχουμε με τις διανοίξεις των δρόμων και γενικότερα το κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο παρατηρείται κάθε τέτοια περίοδο στη Ναβαρίνου, θα λέγαμε ότι το κλείσιμο της Ναβαρίνου για τέτοιου είδους έργα, που είναι, θα έλεγα, μικρή σημασία, δεν είναι η ανάπλαση της Ανάστασης, είναι ένα έργο, θα έλεγα, περιορισμένη εμβέλεια. Έτσι, είναι μικρός ο χώρος και μπορεί να προσθέσει κάποια πράγματα στην περιοχή, αλλά δεν θα είναι όμως τόσο σημαντικό. Θα έλεγα ότι μπορούσε να γίνει σε μια άλλη περίοδο. Ο χρόνος που απαιτείται για αυτό το έργο είναι ελάχιστος, είναι μικρός σχετικά, δεν είναι ένα μεγάλο έργο. Οπότε κάλλιστα μπορούσε να προβλεφθεί σε μια περίοδο που θα υπήρχαν μηδενικές, θα έλεγα, παρενοχλήσεις και αντιδράσεις. Μετά την έγκριση της μελέτης για την ανάδειξη του υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων, ξεκινάνε τα έργα ανάδειξης του πηγαδιού που υπήρχε από το 1920 περίπου και για 50 χρόνια στη θέση αυτή, που ήταν από το 1929 που δημιουργήθηκε η Δημοτική Λαχαναγορά, ο πυρήνας του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας. Οι περίοικοι εξέφρασαν την ικανοποίησή του για το έργο που έχει προϋπολογισμό 9.000 ευρώ. Αναμένεται να αναδειχθεί το πηγάδι και να κατασκευαστεί λαιμός λιθόκτιστος κυκλικός με μαρμάρινη στέψη και μεταλλικό καπάκι προστασίας του στομίου του. Το εσωτερικό του πηγαδιού θα καθαριστεί και θα ενισχυθεί και θα αποκατασταθεί η στατικότητα της λιθοδομής των τυχωμάτων του και το καπάκι θα διαθέτει τζάμι ασφαλείας για ελεύθερη θέα προς το εσωτερικό του πηγαδιού, το οποίο θα φωτίζεται. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί οπωσδήποτε εμάς τους παλιότερους που το έχουμε ζήσει, μας φαίνεται πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και νερό που πεινότανε παλιά. Δεν ήταν απλώς έτσι για άλλες κρίσεις και για που το πίνανε το νερό. Τι θυμόσαστε ακριβώς, για είχε προς το τέλος, πριν το κλείσουν, είχαν βάλει και μηχάνημα μέσα για να τραβάει το νερό έξω. Κατεβάζουν όπως παλιά τους κουβάδες και αυτό το πρόλαβα. Και βγάζαν το νερό για να τρέχουν στους δρόμους εδώ για καθαριότητα περισσότερο. Το δεύτερο είναι ότι ήταν και τόπος συνάντησης.
λέγανε, ξέρω πού, σε Αγίες Αποστόλης, πού στο πηγάδι. Ήταν συγκεκριμένο σημείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει. Όχι μόνο δροσιάς και μακάρι να βγάλουν και νερό, δεν ξέρουμε τώρα αν υπάρχει φλέβα κάτω, αλλά και να μην υπάρχει νερό, έτσι και σαν σημείο, μακάρι να υπάρχει, ναι. Και σαν σημείο έτσι αναφοράς, πάλι θα είναι και για τους ντόπιους και για τους ξένους που θα έρχονται, θα είναι έτσι θετικό. Αναμένεται να ξεκινήσουν πιο εντατικά οι εργασίες στο πρώην ξενοδοχείο Αμέρικα στην παραλία, με έναρξη μετά την τουριστική περίοδο, και θα υπάρξει συνδρομή από πλευράς του Δήμου για την διευκόλυνση της υλοποίησης επένδυσης που θα αλλάξει την όψη της παραλίας. Όσον αφορά το ξενοδοχείο του ιδιώτη που θα κατασκευαστεί το Αμέρικα, σε συνεννόηση που ήρθαμε με τους μελετές και τους κατασκευαστές του έργου, τους είπαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν τις εργασίες μετά το τέλος της φερινής περίοδου, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μήνα, ώστε να μην έχουμε προβλήματα στο σημαντικό κομμάτι που λέγεται παραλία και συγκεκριμένα εκεί που είναι στην Αβαρίνου.